Επανατονίζω ότι στους δύσκολους καιρούς μας χρειάζεται επανασύνδεση με το Θεό. Ο Γέροντας Παΐσιος είναι μια γέφυρα ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών με τον ουρανό. Ο ίδιος έλεγε το εξής: «Στην αγάπη μας προς τον πλησίον κρύβεται η αγάπη μας για τον Χριστό». Ήταν πάντοτε όλος αγάπη για τον πλησίον του. Έλεγε βαθιστόκαστα και προορατικά: «Οι άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από τους πολιτισμούς ή θα βλέπουμε να γίνονται τα πιο απίθανα πράγματα. Επίσης, αν τα πράγματα δεν μοιράζονται με το Ευαγγέλιο, θα μοιραστούν με το μαχαίρι». Και αυτά τα έλεγε πριν 30 χρόνια. «Οι άνθρωποι θα φύγουν από τις πόλεις εξαιτίας του αθέου πολιτισμού. Ο πολιτισμός μας έχει γεμίσει από αρρώστιες». Και συμβούλευε: «Ο Θεός επιτρέπει να γίνει ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται χρόνια δύσκολα, πολύ δύσκολα. Γι' αυτό από τώρα και στο εξής πρέπει να ζούμε πνευματικά. Πρέπει το μέτωπό μας να είναι καθαρό και να είναι μαζί με τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Εάν δεν είναι, τότε θα είναι με τον διάβολο». Μπόρα είναι και αυτή. Και έχει μεγάλη αξία ο αγώνας που θα δώσουμε για την πίστη μας. «Νοθετούσε με γνώση», λέει παρακάτω. «Η σημερινή κατάσταση μόνο πνευματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί και όχι κοσμικά, με νηστεία, με αγρυπνία, με προσευχή. Σε αυτή την κατάσταση θα δείτε άλλοι να έχουν μισθό και παχυλό, 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 και άλλοι να μην μπορούν να εξοφλήσουν ούτε τα χρέη τους». Ο Θεός βέβαια είναι η θέση να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, και τότε θα έρθει η ώρα που καθένας από εμάς θα δώσει λόγο για το τι έκανε ή το τι θα κάνει στα δύσκολα αυτά χρόνια που έρχονται. Και ερωτάει εδώ ο πατήρ Μωυσής που τα έγραψε αυτά: «Δεν έχει δίκιο? Μήπως είναι υπερβολικός?» Όχι, κάθε άλλο μάλιστα, είναι πολύ προφητικός.